Και ενώ ήταν ακόμα ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Όταν μάλιστα ομολογεί ότι πράγματι έγιναν, αλλά ο αρχηγός μας δεν φταίει. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Συνάδελφοι, το δικαστήριο το ποινικό βεβαίως δεν δικάζει μόνο εάν βρει έγγραφη διαταγή με υπογραφή Ανδρέας Παπανδρέου παρακολουθήσει το τηλέφωνο του κύριου Κύρκου, του κύριου Φθωράκη, του κύριου Μητσοτάκη, δεν ξέρω τι είναι άλλο. Σχηματίζει τη γνώμη του από το σύνολο των περιστατικών. Ακριβώς γι' αυτό απομακρύνθηκε αμέσως ο διοικητής ΣΕΙΠ, ενώ και ο Γενικός Γραμματέας του Γραφείου του Πρωθυπουργού ανέλαβε την αντικειμενική πολιτική ευθύνη. Πρώτα απ' όλα, η συγκέντρωση της εξουσίας, για την οποία πολλοί συνάδελφοι μίλησαν, δύο κέντρα και δύο πρόσωπα. Από την άλλη πλευρά, όμως, θέλω να είμαι επίσης σαφής. Η προσφορά της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι σημαντική. Είναι η ΕΕΠ το άδυτο των αδύτων. Δεν το γνώριζα και προφανώς δεν θα το επέτρεπα ποτέ. Το δικαστήριο το ποινικό σχηματίζει τη γνώμη του από το σύνολο των περιστατικών.